Ενημερωτική εκδήλωση Μερίδα διοργανώνει η Πανυπηρωτική Ένωση για τον Ιαννικό Διαβήτη στις 30 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο δηλαδή, στις 6 το απόγευμα στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία. Τόσο ο πρόεδρος Σπύρος Αθανασίου, όσο και η αντιπρόεδρος Πανυπηρωτικής Ένωσης για τον Ιαννικό Διαβήτη, κάλεσαν το κοινό να ενημερωθεί, καθώς στην ημερίδα έχουν κληθεί και συμμετέχουν επιστήμονες προκειμένου να αναπτύξουν σειρά θεμάτων που συνδέονται με τον Ιαννικό Διαβήτη. Όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων, έχουν βελτιωθεί τα φαρμακευτικά σκευάσματα και έχει ουσιαστικά καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων που έχουν διαβήτη. Ωστόσο, η θεραπεία παραμένει αρκετά περίπλοκη για πολλούς ανθρώπους, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά. Μάλιστα, όπως εξήγησαν, ένα σημαντικό μέρος της ημερίδας είναι αφιερωμένο στο θέμα του σχολείου, για το οποίο αναμένεται να μιλήσουν ο Χρήστος Ζησίδης και ο Μιχαήλ Τσεντζερής. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει, εκτός από τις δύο ενότητες για το σχολικό περιβάλλον, και το ζαχαρόδι διαβήτη και στοματική υγιεινή, καθώς επίσης και την άσκηση που συνδέεται με το ζαχαρόδι διαβήτη. Παλεύουμε πάντα να ενημερώσουμε το κοινό, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τον Ιαννικό Διαβήτη, για τα προβλήματα που έχει. Συνεχίζουμε τις ημερίδες μας όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Οργανώνουμε μια ημερίδα τώρα 30 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Δημήτριος Χατζής στα Παλιά Σφαγεία. Καλό να έρθετε όλοι να ενημερωθείτε. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Βασιλείου. Μας πείτε λίγο για την αλλαγή στο Σύλλογο. Βεβαίως, ναι. Είμαστε νέο σύστατο Διοικητικό Συμβούλιο. Πλέον αναλαμβάνουμε εμείς που είμαστε διαβητικοί και πιο νέοι άνθρωποι σιγά-σιγά. Το Σύλλογο είχαν ξεκινήσει οι γονείς μας, οι πατεράδες μας, άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το διαβητή τότε, που ήταν καθηγητές και γιατροί. Πλέον εμείς οι ίδιοι διαβητικοί εμπλεκόμαστε στον ίδιο Σύλλογο και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, θα μας πείτε τι σημαίνει να ζει κάποιος με διαβητή. Σημαίνει ότι 24 ώρες 24ωρο πρέπει να έχει το νου του στο τι θα φάει, στο τι θα κάνει για να φάει αυτό που πρέπει να φάει. Στο να προσέχει ώστε τα ζάχαρά του να είναι φυσιολογικά για να μην έχει επιπλοκές και προβλήματα. Και είναι μια, όχι πάθηση, είναι ένας τρόπος ζωής πλέον για όλους μας. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, κύριε Αθανασίου, με βάση και τα νέα σκευάσματα που υπάρχουν, έτσι, κυρίως για τους ινσουλοεξαρτώμενους, πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα και έχει διευκολυνθεί? Έχει διευκολυνθεί σημαντικά και με τα νέα σκευάσματα και με τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν πλέον αντλίες που κάνουν πολύ καλή δουλειά χωρίς να χρειάζεται μεγάλος κόπος από τον ίδιο τον ασθενή. Φυσικά, αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να βρεθεί κάτι να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ο Σύλλογός μας, το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, διοργανώνει αυτή την ημερίδα το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Δημήτριος Χατζής, στα Παλιά Σφαγεία, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να ενημερώσει τόσο τους διαβητικούς ασθενείς, όσο και την ευρύτερη κοινωνία μέσα στην οποία δρούν και υπάρχουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, διότι μέσα λοιπόν σε αυτά τα κοινωνικά πλαίσια δημιουργούνται κάποια προβλήματα και κάποιες ανισότητες. Είναι σημαντικό να τα καταδείξουμε, όχι όμως με αρνητική διάθεση, με διάθεση συνεργασίας. Θέλουμε να εντοπίσουμε κάποια κακώς κείμενα, να δείξουμε πού υπάρχει αυτή η δυσαρμονία και πώς μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, η δυσάρεστη ή η δύσκολη. Υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία με τα παιδιά, με την αντιμετώπιση τους τόσο από τους συλλόγους διδασκόντων πολλές φορές, δυστυχώς, όχι σε όλες τις περιπτώσεις οφείλω να αναγνωρίσω, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Ασφαλώς η άγνοια είναι αυτή η οποία δημιουργεί το πρόβλημα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ όμως, για να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα, τη γνώση, όπου και όποτε αυτή χρειάζεται και μας ζητηθεί. Είμαστε εδώ επίσης για να ακούσουμε την κοινωνία, τους ασθενείς και να βρούμε μαζί τις λύσεις. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε προτάσεις. Έτσι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σε αυτή την ημερίδα να μας πλαισιώνει ένα team επιστημονικό εξαιρετικό, νεανικό, με πολλή εμπειρία, και τα θέματα μας αφορούν τόσο στον νεανικό διαβήτη, όσο και στον διαβήτη τύπου 2, τον κλασικό ζαχαρόδι διαβήτη. Επίσης, θέλω να σημειώσω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μέσα στα θέματά μας έχουμε εντάξει
και τα θέματα της άσκησης. Ξέρετε, ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι must, θα έλεγε κανείς. Είναι μόδα. Δεν είναι μόδα. Είναι ανάγκη. Και είναι ανάγκη όχι μόνο για τους υγιείς ανθρώπους, αλλά και για όσους έχουν οποιαδήποτε άλλη πάθηση. Έτσι, διότι η άσκηση, βέβαια, βοηθάει σε όλα τα επίπεδα. Τα θέματα μας αφορούν το σχολείο, γι' αυτό και η πρόσκληση είναι το πρώτο κομμάτι της ημερίδας αφορά το σχολείο.